και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βίντεο έχει θέμα, όπως διαβάσατε ήδη και στον τίτλο, «Στο μυαλό ενός φθονερού ανθρώπου». Κυρία Πετρίδου, χαίρετε. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών. Γεια σου, αγαπή μου. Είμαι εγγεγραμμένη χρόνια στο κανάλι σας. Είστε πραγματικά απίστευτα βοηθητικοί, με ουσιαστικές συμβουλές και όχι αερολογίες, και σας ευχαριστώ για το έργο που προσφέρετε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, αγάπη μου. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, να είμαι πραγματικά και ουσιαστικά χρήσιμη και να μην λέω αερολογίες. Θα ήθελα με όλο το θάρρος να σας ζητήσω να κάνετε, αν μπορείτε, ένα βίντεο στο οποίο να μας εξηγείτε κάποια πράγματα τα οποία αδυνατώ να κατανοήσω, γιατί είμαι βέβαιη πως θα ενδιαφέρει πολλές άλλες γυναίκες εκτός από εμένα. Και άνδρες, νομίζω, ενδιαφέρει. Να σας πω ότι παρακολούθησα στην τηλεόραση μια συνάδελφό σας, η οποία σχολίασε πως η Ιωάννα, το θύμα της υπόθεσης με το βιτριόλι, είπε πως η κατηγορούμενη την κοίταζε στα μάτια στο δικαστήριο, όπως ακριβώς και έκανε πριν την επίθεση, και η ψυχολόγος είπε πως είναι πολύ συχνό φαινόμενο άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας να κοιτάνε επίτηδες πολύ επίμονα μέσα στα μάτια των άλλων, όπως κάνουν τα ζώα, για να δείξουν υπεροχή και να τον κάνουν να νιώσει πως είναι ανώτερη και να τον κάνουν να αισθανθεί άβολα. Με αφορμή αυτό, να σας πω πώς ακριβώς αυτό μου συνέβη και με μια συνάδελφο. Με φθονούσε τρομερά για την εμφάνισή μου. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω ολόκληρη περιγραφή για το πώς το ξέρω, για να μην σας κουράσω. Απλά ήταν πασιφανές. Το θέμα είναι πως από εκεί και πέρα με κοίταζε σε κάποιες φάσεις επίμονα, σαν δαιμονισμένη, χωρίς υπερβολή σας το λέω. Τέτοιο πράγμα τόσο ακραίο δεν έχω ξανασυναντήσει. Αν και όταν έκατσα να το σκεφτώ καλύτερα, θυμήθηκα και κάποια άλλα παρόμοια περιστατικά από άλλες κοπέλες, απλώς όχι τόσο κραυγαλαία. Εγώ να σας πω πως απορούσα όχι μόνο με αυτό, αλλά και με άλλα που κάνουν τέτοιου είδους γυναίκες. Γιατί έλεγα, μα καλά, με αυτό που κάνουν είναι λες και με κοιτά επίμονα και μου λέει, μα κοίτα πόσο σε ζηλεύω. Αυτό πίστευα πως είναι σαν να μου λένε σε ζηλεύω και βράζω, δέσμε. Δεν πήγαινε ο νους μου πως αυτές το θεωρούν εξυπνάδα και σε καμιά περίπτωση δεν ένιωσα πως είναι ανώτερες. Δηλαδή αυτές δεν καταλαβαίνουν πως ξέρουμε πως μας ζηλεύουν. Μα άμα δεν σε ζήλευαν δεν θα σχολιόντουσαν καν. Όχι να σε κοιτάνε σαν να βράζουν. Αν ο άλλος μας κοιτάει σαν να βράζει, αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ίσως υποδηλώνει ότι ίσως αυτό το άτομο να έχει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, που σημαίνει να μην έχει καθόλου σκέψη για τις συνέπειες που μπορεί να κάνει μια εγκληματική πράξη. Είναι πολύ ανησυχητικό αν αυτό σημαίνει αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, να κάνουμε διάγνωση τώρα για την κοπέλα που λες, ούτε για την κοπέλα που έχεις αναφέρει που δικάζεται, που έχει δικαστεί, δικάζεται, δεν ξέρω, έχει τελειώσει η δίκη, για το έγκλημα εκείνο με το βιτριόλι. Όμως, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι αποδιαργανωμένες προσωπικότητες, αιμονικές με το στόχο του φθόνου τους, οι οποίες δεν σκέφτονται καν τις συνέπειες. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει με τη συνάδελφο σου που αναφέρεις. Τι νομίζουν, πως ο άλλος είναι χαζός? Εδώ θα πω ότι ο καθένας νομίζει πως οι άλλοι σκέφτονται το ίδιο έξυπνα με αυτόν ή το ίδιο χαζά με αυτόν. Και να υπενθυμίσω αυτό που λέω συχνά, ότι δεν σκέφτονται και δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Επίσης υπάρχει μια αντίθεση. Ενώ προσπαθούν να κάνουν εσένα να ζηλέψεις, αυτές πάση θυσία, αυτός είναι ο στόχος τους, και από άλλες πράξεις τους φαίνεται πως σαφώς και δεν θέλουν να ξέρεις πως σε ζηλεύουν. Από την άλλη, με τις πράξεις τους είναι σαν να σου λένε πως σε ζηλεύω και σε ανταγωνίζομαι. Επίσης, το άλλο που συνέβη είναι πως ήρθε μια μέρα, λες και τη σκότωσα τη μάνα, δεν μιλώντας την κυριολεξία, εμένα δεν με ένιωξε βέβαια, δεν ξέρω τι νόημα είχε και αυτό που έκανε. Μετά ήρθε με πολλά νεύρα και πήρε κάτι από δίπλα μου πολύ απότομα και με νεύρα επίτηδες, δηλαδή να καταλάβω πως είναι να βράζει μαζί μου, ενώ εμείς καλά-καλά δεν γνωριζόμασταν. Τυπικά μιλάγαμε και λίγες μέρες ήταν που είχα ξεκινήσει δουλειά σε εκείνο το μέρος. Και μετά, όπως είπα και πιο πάνω, με κοίταζε επίμονα. Την επομένη έκανε λες και δεν τρέχει τίποτα και δεν συνέβη τίποτα και ήρθε μες στη γλύκα και μου μίλησε. Και όχι μόνο αυτό, μου το έπαιζε και έξτρα καλή
και μάλιστα έβαζε και σάλτσες, εγώ απλώς έμεινα ουδέτερη. Εδώ θα σου πω να επιδιώξεις να μην έχεις σχέση με αυτό το πρόσωπο. Να επιδιώξεις να μην έχεις σχέση με αυτό το πρόσωπο. Να επιδιώξεις να μην έχεις σχέση με αυτό το πρόσωπο, γιατί αυτά που περιγράφεις είναι ανησυχητικά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αυτό ακριβώς γιατί το κάνουν αυτά τα άτομα. Μήπως για να σου πούν, κοίτα εγώ τι καλό θέατρο παίζω, είδες τι μπίπ είμαι και πώς κοροϊδεύω και όλοι οι άλλοι με συμπαθούν και με έχουν για άγγελο, είδες τη δύναμή μου. Δική μου ερμηνεία είναι αυτή με βάση το προηγούμενο. Μήπως θέλουν να τους πεις, μα καλά εσύ χθες δεν μίλαγες για να σε βγάλουν και τρελή από πάνω. Ή ξέρουν πως έτσι είναι σαν να υποτιμούν την νοημοσύνη σου και θα σε ταράξουν. Οπότε σου λέει θα τις φέρομαι σαν να είναι μια ηλίθεια, θα τις συγχύσω, δεν γίνεται. Ή και ό,τι ήθελε επίτηδες απλώς να δημιουργήσει ένα κλίμα ανταγωνισμού, ώστε να μην νιώθω άνετα στη δουλειά και να νιώθω έναν αόρατο εχθρό όταν σου λέει χήμα, της δείχνω ότι την πολεμάω και την επομένη παίζω το τρελό θέατρο, λες και τη λατρεύω, μπορεί να την επηρεάσω και να νιώθει ανασφάλεια. Και μετά κάνω απλά κάποιες σκέψεις. Μια άλλη κυρία, εκτός δουλειάς που με ζήλευε, με ειρωνευόταν χυδαία. Ενώ αρχικά μου μίλαγε στον Ενικό πριν βρεθούμε στο γραφείο της και γνωριστούμε από κοντά. Μετά, όταν πήγα για πρώτη φορά από το γραφείο της για επαγγελματικούς λόγους, μου είπε πως είμαι μικρούλα, οπότε μου μιλάει ξαφνικά στον Ενικό και ξαφνικά από εκεί και πέρα, όποτε με καλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε με ειρωνία «Καλησπέρα σας». Το έκανε συνεχώς. Μέχρι που έκανε λες και στραβοκαταπίνη από το σεβασμό να μιλάμε κάποια τόσο μεγαλύτερη της, δηλαδή, ενώ εκείνη ήταν γύρω στα 38-40, σαφώς αρκετά μεγαλύτερη μου, για τέτοια ειρωνία σας μιλάω. Εγώ δεν αντιδρούσα γιατί ήθελα να γίνει η δουλειά μου να ξεμπερδεύω. Και όταν ξαναπήγα στο γραφείο της με τη μητέρα μου αυτή τη φορά, ξαφνικά μου μίλαγε στον Ενικό πάλι και έλεγε «Τι κάνεις» και έλεγε το μικρό μου όνομα. Και την επόμενη φορά πάλι στο τηλέφωνο με ειρωνευόταν χυδαία και μίλαγε στον πληθυντικό. Εγώ απορούσα, έλεγα «Μα καλά, δεν καταλαβαίνει πως ξέρω ότι με ζηλεύει και τα κάνει αυτά». Ούτε αυτό μπορώ να το κατανοήσω. Επίσης, κάποιες έρχονται απειλητικά προς το μέρος σου, λες και θέλουν να σε φοβερήσουν και να σε τρομάξουν. Όπως και άλλοι που σας είπα πιο πάνω, πως ήρθε και πήρε κάτι από δίπλα μου με νεύρα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα? Πού ζούμε? Μιλάμε όχι για ζώα, αλλά προσβάλλουμε και τα ζώα, αν πούμε πως αυτές είναι ζώα. Και θα ήθελα να μας πείτε και τι κάνουμε σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Όταν σε κοιτάει άλλη τόσο άγρια και επίμονα, όταν τη μια μέρα δεν μιλιέται και ξαφνικά έρχεται στην επόμενη και το παίζει άγγελος και σου μιλάει, και επίσης να σειρωνεύεται ή ανταγωνίζεται χυδαία. Από την εμπειρία μου, θεωρώ πως δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα σχολίαστο, γιατί μετά θα το ξανακάνουν αν δεν τους το κόψεις. Για παράδειγμα, μπορούσα να της πω: «Τι έγινε και χθες δεν ήσουν καλά, δεν σου στείλω γκόμενος και είχες νεύρα?» Απλά ξέρετε, εγώ έχω τρόπους και δεν μπορώ να το πω αυτό. Συν ότι μετά, αφού θα της μίλαγα χήμα, θα έπαιρνε το θάρρος και αυτή, είδες τι θα γινόταν. Εγώ διαφωνώ να τους απαντήσεις στον ίδιο τόνο. Και θα είχε περισσότερο όπλα να με πολεμάει και να πετάει κατηνιές. Ενώ εγώ ήθελα να κάνω τη δουλειά μου και όχι να έχω παρεδώσει με τοξικά άτομα. Συν ότι αυτό θέλουν να κάνεις και εσύ κατηνιές για να αρχίσουν και αυτές μετά, μιας και αυτός είναι ο τομέας τους. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας ενόχλησα. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας γιατί σας εκτιμώ πολύ. Αγάπη μου, θέλω να σου πω ότι γράφεις μπερδεμένα. Γιατί προφανώς είσαι πολύ αναστατωμένη από αυτά που περιγράφεις. Λυπάμαι για την αναστάτωσή σου, πραγματικά λυπάμαι. Όντως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φθονούν τις άλλες γυναίκες, οι οποίες επιδιώκουν να εξολοθρεύσουν εντός εισαγωγικών ψυχολογικά τις άλλες γυναίκες όταν τις φθονούν, και δυστυχώς όταν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, όταν τα πρόσωπα αυτά όντως πάσχουν από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, όταν έχουν σε μεγάλο βαθμό τη σκοτεινή τριάδα, ναρκισισμό, μακιαβελισμό και ψυχοπαθητικότητα, όπως έχουμε εξηγήσει στο βίντεο που κάναμε για την υπόθεση της Πάτρας, μπορεί να φτάσουν μέχρι και στο έγκλημα. Δεν παίζουμε με τα πράγματα αυτά, δεν παίζουμε με τα πρόσωπα αυτά. Τι κάνουμε? Βάζουμε όρια, ξεκάθαρα όρια. Δεν εμπλεκόμαστε, δεν ανταλλάζουμε κουβέντες. Αποφεύγουμε να έχουμε σχέσεις με πρόσωπα τα οποία λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Πήγες, λες, είχες δύο περιστατικά που μας περιγράφεις. Το ένα είναι ότι πήγες σε μια καινούρια δουλειά και μια νέα συνάδελφος σου συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που έχεις περιγράψει, ότι σε κοιτούσε έντονα στα μάτια με έναν τρόπο ενοχλητικό, ότι ήρθε τη μια μέρα και φερόταν πολύ έντονα, θυμωμένα και σε κοιτούσε με αυτόν τον προκλητικό τρόπο και πετούσε πράγματα δίπλα σου, και την επομένη ήρθε και σου μίλησε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόμαστε ένας γκρίζος βράχος. Grey rock λέγεται στα αγγλικά αυτή η τεχνική. Γινόμαστε όσο το δυνατόν πιο αδιάφορες απέναντι σε τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές. Γιατί ο κάθε προβληματικός και φθονερός άνθρωπος θέλει να μας ταράξει, θέλει να μας αναστατώσει, θέλει να μας συμπεριλάβει, να μας εμπλέξει στον προβληματικό του ιστό. Άρα οποιαδήποτε αντίδραση είναι συνδετική, όπως το να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε φίλες μας ή να προσπαθήσουμε να τις πολεμήσουμε, θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα για μας και θετικά αποτελέσματα για αυτές. Ο σκοπός τους είναι να μας μπλέξουν μαζί τους. Εμείς πρέπει να είμαστε εντελώς, μα εντελώς ουδέτερες, άοσμες, άχρωμες, ένας γκρίζος βράχος, σαν να μην υπάρχουν. Όχι σαν να μην υπάρχουν του στυλ της αγνώ εμβληματικά, ώστε μπαίνω σε μια διαμάχη μαζί τους, αλλά είμαι όσο το δυνατόν πιο φιδωλή στα κοιτάγματα, στις απαντήσεις, λειτουργώ σαν πως και δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Εάν όμως βρίσκομαι σε μια δουλειά και αντιλαμβάνομαι ότι μια συνάδελφος ή ένας συνάδελφος λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε πρέπει και νιώθω ότι κινδυνεύω, πρέπει να μιλήσω με το Human Resource, με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, αν είναι μεγάλη εταιρεία στην οποία εργάζομαι, ή να μιλήσω με κάποιον προϊστάμενο και να αναφέρω ότι παίρνω αρνητικές συμπεριφορές από τη συγκεκριμένη υπάλληλο και θέλω να με συμβουλέψετε πώς να το διαχειριστώ. Και καταγράφω τις συμπεριφορές που συμβαίνουν. Τις καταγράφω σε ένα ημερολόγιο, γιατί στις περιπτώσεις που κάνουμε κάποιες νομικές κινήσεις για την αντιμετώπιση του mobbing, οι ημερολογιακές καταγραφές, δηλαδή σήμερα, Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, η ώρα 10 το πρωί στη δουλειά, έκανε αυτή τη συμπεριφορά η συνάδελφος και εγώ ένιωσα έτσι, ή μου είπε έτσι και εγώ ένιωσα έτσι, μου έκανε αυτό. Αυτές οι καταγραφές μπορεί στη συνέχεια, όταν φτάσουμε στο σημείο που να πρέπει να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας δικαστικά, να αποτελέσουν τεκμήριο. Όμως γενικότερη συμβουλή είναι να μην μπλέκουμε με τέτοια προβληματικά πρόσωπα. Να μην μπλέκουμε. Γινόμαστε γκρίζοι βράχοι, εάν η πρόκληση είναι σε επίπεδο συμπεριφοράς, και αν αντιληφθούμε οποιοδήποτε πραγματικό κίνδυνο για σωματική βλάβη, πάμε κατευθείαν στις αρχές. Ξαναθυμίζω πως ο αριθμός για την πρόληψη της βίας στην Κύπρο είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900 και παίρνουμε νομικές συμβουλές. Δεν παίρνουμε στα αστεία τέτοιες κακοήθεις συμπεριφορές. Δεν είμαι μέσα στη ζωή σου, φιλενάδα. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτά που περιγράφεις έγιναν ακριβώς όπως τα περιγράφεις, αλλά από τη στιγμή που εσύ νιώθεις κίνδυνο, νιώθεις ήδη ψυχολογικό κίνδυνο για να στείλεις σε μένα mail, αν νιώσεις και σωματικό κίνδυνο, μην το παραμελήσεις, μην το αφήσεις να περάσει, κάνε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, επικοινώνησε με τη γραμμή για τη βία 1440 στην Κύπρο, 15900 στην Ελλάδα και πάρε συμβουλές ως προς το πώς να το χειριστείς και ως προς το πού να απευθυνθείς στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής σου ίσως ή δεν ξέρω εγώ τι. Μην αφήσετε κίνδυνο για τη σωματική σας ασφάλεια χωρίς να τον τεκμηριώσετε και να τον καταγγείλετε. Τώρα, για τη ψυχολογική μας ασφάλεια, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συνδεθούμε με κάποιονδήποτε θετικό ή αρνητικό τρόπο με τα άτομα αυτά. Γιατί όταν προσπαθούμε να τους καλοπιάσουμε, όταν ταΐζουμε τον λύκο για να μην μας δαγκώσει, τότε πέφτουμε στην παγίδα τους. Όταν προσπαθούμε να τους πολεμήσουμε, τότε πάλι πέφτουμε στην παγίδα τους. Ούτε καν το ξεμπρόστιασμα δεν χρειάζεται στα πρόσωπα αυτά, χρειάζεται να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να αποφεύγουμε να συνδεθούμε με τέτοια άτομα. Λοιπόν, γράφεις επίσης, απλώς επειδή ξέχασα να το αναφέρω,
αφότου η κοπέλα αυτή το έπαιζε καλή, την επόμενη μέρα προφανώς και δεν έμεινε εκεί, ούτε συμμαζεύτηκε, αλλά ξανά έκανε κατηνιές έπειτα. Εντάξει. Αν και περί τη διευκρίνηση, αυτό είναι το αναμενόμενο. Σου ξαναλέω, προστάτευσε τον εαυτό σου και μην εμπλακείς. Ακόμη και το να το σκέφτεσαι συνέχεια και να σε αναστατώνει, είναι παίζεις το παιχνίδι της. Μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς μαζί της. Την επόμενη φορά που θα σε κοιτάξει έντονα στα μάτια, μην της πεις τίποτα. Κάνεις έτσι. Έτσι. Θυμωμένα, κούνα το κεφάλι σου, τάχα τι κάνεις. Μην της πεις τίποτα και σταμάτα να ασχολείσαι μαζί της. Σε αυτό το σημείο θέλω να διαβάσω ένα άλλο email το οποίο δεν αναφέρεται στο φθόνο, γιατί για φθόνο μιλάει ξεκάθαρα η κοπέλα του πρώτου email, αλλά στη ζήλια. Η ζήλια είναι κάτι διαφορετικό από το φθόνο. Ο φθόνος είναι ένα έντονο αρνητικό συναίσθημα το οποίο έχει στόχο να βλάψει τον άλλο. Ενώ η ζήλια είναι ένα αρνητικό συναίσθημα το οποίο βλάπτει εμάς τους ιδίους. Κυρία Θεκλα, γεια σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι με απασχολία που έφηβη. Σήμερα είμαι 35. Έχω εντοπίσει λοιπόν πως ζηλεύω βαθύτατα τις γυναίκες. Ίσως τις φθονώ κιόλας. Φθονούμε μια γυναίκα όταν θέλουμε να τη βλάψουμε. Ζηλεύουμε μια γυναίκα όταν νιώθουμε εμείς άσχημα για τα καλά στοιχεία που έχει αυτή και δεν έχουμε εμείς. Δηλαδή, αν δω μια όμορφη γυναίκα στο δρόμο, θα αποδιοργανωθώ. Θα νιώσω απειλή, ταχυκαρδία, θα πιαστεί το στομάχι μου. Συγκρίνομαι επίσης πολύ. Νομίζω πως άριχτα συνδέεται με τη συμπεριφορά του μπαμπά μου, όπως ήταν πολύ γυναικάς. Δεν ένιωθα ασφαλής μαζί του και όπου και αν πηγαίναμε κοιτούσε δεξιά και αριστερά φλερτάροντας. Απ' την άλλη, είχα μια μαμά υποτακτική που εθελοτυφλούσε και αποφάσισα σαν μικρή να πάρω το ρόλο του αστυνόμου για τον μπαμπά, εφόσον η μαμά πετούσε αετό. Χαχ. Άρα αγωνιοποιήθηκε δυστυχώς. Οι πεπιθήσεις μου για τις γυναίκες είναι πολύ αρνητικές, του τύπου ότι θέλουν να προκαλούν, είναι βρώμικες κτλ. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί τους και με τους άντρες βέβαια, οι οποίοι μου ξυπνάν συναισθήματα καχυποψίας και φόβου, μήπως με κοροϊδέψουν ή με εγκαταλείψουν για κάποια ομορφότερη. Εδώ να σημειώσω πως έχω μια αιμονή με την ομορφιά και την εμφάνισή μου, καθώς οι γονείς και ειδικά η μαμά εκθίαζε συνεχώς τις όμορφες γυναίκες και μένα μαζί, από την άλλη όμως, αν πάχε να ήμουν απεριποίητη, μου την έλεγε κομψά. Πείτε μου τη γνώμη σας, σας παρακαλώ πολύ, θα το εκτιμούσα πολύ. Θα έλεγα ότι εσύ δεν έχεις το πρόβλημα του φθόνου, έχεις το πρόβλημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της ζήλιας προς την εμφάνιση των άλλων γυναικών. Φθόνος θα ήταν εάν έλεγες ότι θέλω να βλάψω τις άλλες γυναίκες, θέλω να κάνω ζημιά στις άλλες γυναίκες. Εσύ βρίσκεσαι στο στάδιο της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της ζήλιας προς τις άλλες γυναίκες και επίσης έχεις αποκτήσει κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις αρνητικές για τις γυναίκες και τους άντρες, βασισμένες πάνω στην προβληματική σχέση των γονέων σου, μέσα στην οποία εσύ δυστυχώς γονιοποιήθηκες. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να αποκαταστήσεις την αυτοεκτίμηση σου, να αποκτήσεις επιτέλους μια καλή εικόνα για τον εαυτό σου και μέσα από την ψυχοθεραπεία θα μάθεις να αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου, να συνδέεσαι περισσότερο με τον εαυτό σου με ένα πιο υγιή τρόπο και τότε θα μπορείς να διαχωρίσεις πως όντως υπάρχουν γυναίκες που αξίζει τον κόπο να κάνουμε παρέα και να συνδυόμαστε μαζί τους, άντρες που αξίζει τον κόπο να κάνουμε παρέα να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση μαζί τους και άλλοι άνθρωποι που δεν αξίζει τον κόπο να συνδυόμαστε μαζί τους, αλλά που δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε μαζί τους. Γιατί μέσω της ζήλιας ασχολούμαστε με άλλους ανθρώπους επειδή ακριβώς δεν μας αρέσει ο δικός μας εαυτός. Εσύ ζηλεύεις. Οι περιπτώσεις του πρώτου email ήταν φθόνος. Ο φθόνος είναι επικίνδυνος για τα άλλα πρόσωπα πάνω στο οποίο απευθύνεται, η ζήλια είναι επικίνδυνη για το ίδιο το πρόσωπο το οποίο το νιώθει. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει η ζήλια και ο φθόνος από ένα αίσθημα ανεπάρκειας και από μια κακή σχέση με τον εαυτό μας. Για να έχουμε αίσθημα ανεπάρκειας και κακή σχέση με τον εαυτό μας σημαίνει ότι μεγαλώνοντας δεν έχουμε πάρει την αγάπη και την επιβεβαίωση που χρειάζεται κάθε παιδί για να μεγαλώσει με ασφαλή συναισθηματικά δεσμό. Και χρειάζεται δυστυχώς ή ευτυχώς που υπάρχει ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται να καλύψουμε αυτά τα κενά από τη διαπαιδαγώγηση μας μέσω της ψυχοθεραπείας ώστε να μπορούμε να συνδυόμαστε υγιώς με τον εαυτό μας και με τους άλλους, να αναλάβουμε τα δικά μας κομπλεξιλίκια να τα επιλύσουμε και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους ανθρώπους και να προβάλλουμε πάνω τους συναισθήματα. Είναι επικίνδυνη ζήλια για το πρόσωπο που τη νιώθει,
η ανταγωνιστική ζήλια δηλαδή, είναι επικίνδυνος ο φθόνος για το άτομο το οποίο φθονούν οι φθονεροί άνθρωποι και πρέπει να έχει ψυχοπαθητικότητα, ναρκισισμό και μακιαβελισμό σε ψηλά επίπεδα κάποιος για να φτάσει στο έγκλημα όπως εξηγήσαμε και άλλες φορές. Όμως καλού κακού προσέχουμε εαυτούς και αλλήλους. Την αγάπη μου.